Γεια σα, είμαι ο Τζιμ Κοκοπέντε και αυτό είναι το 19ο μάθημα προγραμματισμού σε Python. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πώ δουλεύει στη θεωρία ο αλγόριθμο του Dijkstra. Αν δεν το έχετε δει, κλικάρετε εδώ πάνω δεξιά, φαντάζομαι, κάπου εκεί, για να το δείτε. για να καταλάβετε πώ δουλεύει, αν δεν ξέρετε τον αλγόριθμο. Και σε αυτό το μάθημα θα τον προγραμματίσουμε και θα δούμε πώ δουλεύει. Λοιπόν, για αρχή, το πρώτο πρόβλημα που έχουμε είναι το πώς θα κωδικοποιήσουμε ένα γράφημα. Γιατί ένα γράφημα για έναν άνθρωπο είναι εύκολο να το καταλάβει αν είναι ας πούμε ζωγραφισμένο, όπως αυτό που σας έδειξα την προηγούμενη φορά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση για έναν υπολογιστή μάλλον είναι πιο εύκολο να του το δώσουμε υπό κάποια άλλη μορφή. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνετε αυτό. Υπάρχουν μάλιστα και κάποιοι τρόποι οι οποίοι είναι optimized για να πιάνουν ελάχιστο χώρο και άρα τα δεδομένα είναι κάπως συμπιεσμένα, είναι κάπως κωδικοποιημένα ούτως ώστε να πιάνουν τον ελάχιστο δυνατό χώρο. Εμείς θα πάρουμε την πιο εύκολη μέθοδο που υπάρχει για να αναπαραστήσει κανεί ένα γράφημα που είναι απλά ένα πίνακα. Πάρα πολύ απλά. Εδώ έχω ένα αρχείο που λέγεται nodes.txt Η πρώτη γραμμή είναι το πόσα nodes υπάρχουν και μετά έχω έναν πίνακα ο οποίο περιέχει τα στοιχεία του γραφήματο. Αυτό ο πίνακα θα είναι ένα πίνακα 11x11, γιατί 11 nodes υπάρχουν. Και φανταστείτε ότι έχει α πούμε στήλε 1, 2, 3, 4 κτλ. Και ε, γραμμές γραμμέ πάλι 1, 2, 3, 4 κτλ. Και, και, και πάει έτσι. Τώρα, σε κάθε διασταύρωση, ας πούμε, σε κάθε κουτάκι λοιπόν, έχετε την απόσταση ανάμεσα στο node της γραμμής και στο node της στήλη. Εδώ ας πούμε στο πρώτο κουτάκι, ο πρώτος αριθμός είναι το 1, 1. Το 1 έχει απόσταση από το 1, 0. Λογικό, γιατί είναι το ίδιο node. Και προφανώς, όπως θα έχετε καταλάβει, όλοι οι διαγώνιες του πίνακα είναι μηδενικά, γιατί κάθε node από τον εαυτό του απέχει 0. Το 1 ας πούμε τώρα από το 2... Αν δείτε το γράφημα που είχα στο προηγούμενο παράδειγμα, στο προηγούμενο μάθημα, γιατί πάνω σε αυτό βασίζομαι για να κάνω αυτό το αρχείο, το 1 ας πούμε από το, από το 2 απέχει 36. Και άλλο ένα, ε, άλλη μια ιδιότητα αυτού του πίνακα είναι ότι είναι συμμετρικός γύρω από την διαγώνιο, γιατί προφανώς το, το ένα εδώ από το 2 εδώ απέχει 36 και πάλι το 2 εδώ από το 1 εδώ πάλι 36 απέχει. Ε, αν θέλετε τώρα μια παραπάνω πληροφορία, ε, είναι συμμετρικός ο πίνακας γιατί το γράφημα δεν είναι oriented, δεν έχει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σημαίνει δηλαδή ότι όταν δύο nodes είναι συνδεδεμένα μπορούμε να πάμε από το ένα στο άλλο ελεύθερα. Γιατί υπάρχουν επίση και γραφήματα στα οποία δεν έχετε απλά γραμμέ μεταξύ των notes, έχετε βελάκια και εκεί είναι oriented και μπορείτε να πάτε μόνο προ μία κατεύθυνση, όχι και προ τι δύο. Εδώ λοιπόν είναι συμμετρικό. Οπότε θα πάρουμε αυτό τον πίνακα, ε, θα τον διαβάσουμε, θα τον κάνουμε parse και θα γράψουμε τον αλγόριθμό μα του Dijkstra ε, για να κάνουμε ας πούμε μετά. Ε, το, το printing που θέλουμε στο τέλος, θέλουμε ένα όμορφο printing κτλ. Οκ, okay, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν ορίζοντας το τι θέλουμε να κάνει το πρόγραμμα. Θέλω να μπορούμε να του δίνουμε ως argument, όταν, εκ, όταν ε, εκτελούμε το script, να του δίνουμε ένα αρχείο. Εδώ θα του δώσουμε το, το notes.txt, το οποίο είναι formatted με αυτόν τον τρόπο, ε, δεν θα κάτσουμε να δούμε αν είναι σωστά formatted. Θα υποθέσουμε ότι όλα τα αρχεία που μας δίνουν είναι. Και θέλω, ε, μόλις μας δί, δώσουν ένα αρχείο, να ζητήσουμε για ένα node από το οποίο να ξεκινήσουμε. Και μόλις μας δώσουν αυτό το node και είναι σωστό, να δείξουμε στο χρήστη όλα τα minimum paths προς κάθε άλλο node και πόσο κοστίζουν. Οπότε, θα ξεκινήσουμε από το να κάνουμε parse το, ε, το, το πίνακα, το αρχείο. Οπότε χρειαζόμαστε καταρχά. Το argv, το argv είναι, ε, το έχουμε ξαναδεί στα μαθήματα, είναι το, τα arguments που παίρνει το script μας. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να τσεκάρουμε αν το input είναι σωστό. Οπότε θα κάνουμε if len argv δεν είναι 2. Θα κάνουμε ένα printf. Ωραία. Λοιπόν. Ε, καταρχάς εδώ, όπως θα παρατηρήσετε, αυτό είναι ίσως λίγο περίεργο. Ε, αυτό είναι επειδή χρησιμοποιώ Python 3 πλέον. Ε, γιατί ε, πίστηκα ότι... Η Python μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση θέλει να πάει. Ε, υπάρχουν και κάποια μικρά βαντάζ πλέον στο να χρησιμοποιείς 3 αντί για 2 και μου φαίνεται γενικά ότι η 2 θα παρατηθεί και από το development κάποια στιγμή. Οπότε πιστεύω ότι είναι καλύτερο να περάσουμε στην 3. Επίσης ε, αν είστε χρήστες στις 2 και περνάτε στην 3 αλλάζουν ελάχιστα πράγματα. Ας πούμε εδώ αυτό μάλλον θα το κάναμε, δεν θα είχαμε F εδώ προφανώς, δεν θα είχαμε εισαγωγικά. Ε, επίσης Επίση, <laughs> έβαλα print F γιατί προγραμματίζω πολύ σε εσύ τελευταία. Είναι print. Ε, εδώ θα είχαμε κανονικά κενό χωρί εισαγωγικά και θα είχαμε α πούμε ε, quotation marks. Και μετά εδώ θα είχαμε ας πούμε τι 100S και μετά τι 100 argv από δίπλα. Ε, η Python 3 το κάνει έτσι μεταξύ άλλων τρόπων. Αυτό ο τρόπο, από όσο ξέρω, είναι ο πιο καθαρό και ο πιο ασφαλή. Και ωραία. Άρα, α πούμε, αυτό ο κώδικα τι κάνει. Μα λέει ότι αν ε, δεν είναι ακριβώ δύο τα arguments, τότε κάπω λάθο έχει προσπαθήσει να το εκτελέσει ο χρήστη το πρόγραμμα. Και άρα, απλά θα του πούμε πώ να το εξελέσει και θα βγούμε. Υπενθυμίζω ότι το, το πρώτο argument πάντα είναι το, το όνομα του script. Γι' αυτό το έβαλα και εδώ. Και άρα, εγώ ουσιαστικά τι θέλω. Θέλω το το όνομα του, του script, δηλαδή θέλω να κάνει ο άλλος Python 3 ή Python, εξαρτάται από το πώς το έχει το Python 3, ας πούμε, στο δικό μου υπολογιστή. Dijkstra, Py και Nodes.txt. Θέλω να κάνει αυτό. Εδώ έχει ακριβώς δύο arguments, ένα, δύο. Αν δεν έχουμε ακριβώς δύο, δηλαδή αν έχουμε είτε αυτό, είτε μας έχει δώσει παραπάνω από δύο, κάτι λάθος παίζει, άρα απλά θα τερματίσουμε το πρόγραμμα και θα του πούμε πώς να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα, σωστά. Ε, Υποθέτοντα λοιπόν ότι μας έχει δώσει ένα σωστό αρχείο θα προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε και εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα γιατί το αρχείο μπορεί να μην υπάρχει οπότε θα βάλουμε ένα try except για να δούμε αν υπάρχει το αρχείο. Θα πούμε no data ή μάλλον καλύτερα ας πω graph data Ωραία, άρα αυτή η γραμμή τι θα κάνει, θα προσπαθήσει να ανοίξει το αρχείο που μας έδωσε στα arguments και να το διαβάσει κατευθείαν. Αλλά αν δεν υπάρχει, Αν δεν υπάρχει θα του πούμε πολύ απλά ότι το αρχείο που μας ε, έδωσε δεν υπάρχει. Ε, ίσως θα πρέπει να βάλουμε ένα άλλο error μέσα εδώ γιατί στην πραγματικότητα μπορεί πολύ απλά να μην έχουμε δικαίωμα να το ανοίξουμε για να το διαβάσουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό αρκεί τώρα για την συγκεκριμένη περίπτωση. Και το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε λοιπόν με τα δεδομένα θα διαβάσουμε όλο αυτό. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να το κόψουμε σε γραμμές γιατί ουσιαστικά είναι ένας πίνακας. Ε, θέλω στο τέλος να φτιάξω μία λίστα η οποία μέσα να έχει μία λίστα για κάθε γραμμή και η κάθε μία λίστα λοιπόν να έχει μέσα τον κάθε αριθμό το κάθε κουτάκι. Πάρα πολύ στάνταρ πράγματα. Ε, δυσδιάστατη λίστα στην Python, πολύ απλό πράγμα. Οπότε, καταρχάς το κόψουμε σε κομματάκια. Και εδώ πολύ απλά απλά το κόβω σε γραμμές, έτσι. Κόβω όπου υπάρχει ένα new line New lines υπάρχουν στο τέλος κάθε γραμμή, οπότε θα κόψω σε κάθε γραμμή. Εδώ απλά παίρνω το number of nodes. Ωραία. Το number of nodes είναι απλά το, ε, ο αριθμός του πόσα nodes έχω. Το έχω στην αρχή αρχή. Ε, άρα θα είναι το, το πρώτο στο... graph ε, node στο πρώτο στο graph data ε, η πρώτη γραμμή και ξέρω ότι είναι ακέραιος, δεν μπορώ να έχω έτσι κι αλλιώς πραγματικό αριθμό nodes, οπότε θα ε, πάρω ας με το int. Επίσης θα υποθέσω ότι και οι αποστάσεις είναι μόνο ακέραιοι αριθμοί για αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, μπορούμε πολύ εύκολα να τους κάνουμε και πραγματικούς, αλλά δεν χρειάζεται. Και λοιπόν, εφόσον το έχω χρησιμοποιήσει, θα πούμε, αυτό το πράγμα, επειδή θέλω να χρησιμοποιήσω το graph data ε, για τον πίνακά μου. Δεν το χρειάζομαι πλέον αυτό μέσα στον κραφτάτο, οπότε θα το πετάξω. Ωραία. Και τώρα είμαι εντάξει, το έχω πετάξει. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να φτιάξω λίστες μέσα στη λίστα graph data για να φτιάξω τον πίνακά μου στην Python όπω το θέλω. Για να εξηγήσω λίγο ξανά, εγώ θέλω απλά αυτό το πράγμα, τύπου θέλω να έχω 1, 2, 3, ας πούμε, η πρώτη γραμμή, 4, 5, 6, η δεύτερη, κτλ, κτλ. Και θέλω έτσι να έχω γραμμές, ουσιαστικά πίνακε μέσα σε έναν άλλο πίνακα, για να φτιάξω ένα 2D Matrix. Ωραία, άρα το πρώτο βήμα είναι να πω ότι κάθε γραμμή μέχρι στιγμής είναι ένα string, έτσι. Μάλλον ας το βάλω αυτό σε comment και ας τυπώσουμε για να δούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Για να δούμε τι έχουμε. Επιθυμίζω ότι είναι Python 3. Αν έχετε 2 ω primary installation, μάλλον πρέπει να το τρέξετε έτσι. Μπορείτε βέβαια να αλλάξετε το τι σημαίνει Python. Στο δικό μου υπολογιστή όπως βλέπετε σημαίνει 2. Για να δούμε λοιπόν, Python 3, τίξτρα, ναι θα μου πει, ωραία. Αυτό ήταν ένα καλό test. δοκιμάζω να το τρέξω χωρίς αρχείο θα μου πει ότι υπάρχει θέμα. Άμα βάλω πολλά arguments θα μου πει πάλι ότι υπάρχει θέμα. Και αν βάλω κάτι που δεν είναι αρχείο θα μου πει ότι... Ε... Α, όχι, δεν μου το είπε καν. Μ, περίεργο. Ah, Okay. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνω εδώ. Άρα πρέπει να το πω 61 εδώ, αν δεν υπάρχει αυτό το αρχείο. Οπότε. Ωραία. Τώρα θα βγει χωρί να κάνει error πιο κάτω. Τέλεια. Λοιπόν. Α βάλουμε λοιπόν όμω το αρχείο μα. Ωραία. Άρα βλέπετε τι κάνει. Τώρα μου φτιάχνει μια λίστα. Επειδή έχω κάνει αυτό το split. Προ το παρόν μου έχει φτιάξει μια λίστα, η οποία είναι απλά κάθε γραμμή. Το οποίο είναι όμω ένα string μέχρι στιγμή. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει, γιατί δεν ε, μου χρησιμεύει κάπως. Θέλω να μπορώ να, να βρω κάθε αριθμό σε κάθε κουτάκι, όπως είπαμε πριν στον πίνακα, ε, και θέλω να είναι integers αυτά. Θέλω να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, να κάνω πράξεις μαζί τους κτλ. Οπότε, να τα συγκρίνω μεταξύ τους. Οπότε θέλω αυτά βασικά να τα κάνω καταρχάς λίστες, μέσα στη λίστα, και θέλω επίσης μετά αυτά να είναι ints, να μην είναι strings. Επίσης βλέπουμε εδώ ότι έχω ένα τελευταίο element το οποίο είναι κενό γιατί υπάρχει ένα new line εδώ στο τέλος το οποίο αυτό το παίρνει ως γραμμή και το παίρνει ως άδεια γραμμή ουσιαστικά. Θέλω να το πετάξω και αυτό γιατί δεν μου χρησιμεύει σε τίποτα. Ε, και για να το πετάξω αυτό πολύ απλά θα κάνω το εξή. Και αυτό λοιπόν θα ξεφορτωθεί το τελευταίο στοιχείο. Ουσιαστικά του λέω ότι αν το τελευταίο στοιχείο είναι άδειο, δηλαδή αν υπάρχει new line, ε, απλά να το πετάξει. Άρα όπως βλέπουμε δεν υπάρχει πλέον. Ε, επίσης είναι περίεργο, ε, κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορώ να το κάνω αυτό στο τελικό μου graph data, γιατί όπως ξέρουμε αυτό κανονικά θα πρέπει να είναι έτσι. Αλλά εδώ ακριβώς αυτό είναι το θέμα, ότι έχω ένα παραπάνω στοιχείο, άρα πρέπει να πάω στο index 11, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση έτσι, δεν θα υπάρχει στο τέλος, θα πάει από το 0 μέχρι το 10, γιατί ξέρουμε ότι ξεκινάει από 0 όχι από 1. Ωραία, οπότε εδώ βλέπετε ότι είναι έτοιμο ο πίνακα μα. Πρέπει μόνο να το κάνω parse και να διώξω ουσιαστικά όλα τα strings και να τα κάνω lists και με integers. Οπότε, το πρώτο βήμα είναι να σπάσω κάθε γραμμή σε μία λίστα από strings η οποία θα έχει ας πούμε 0, 36, 0, 0, 42 κτλ. σε strings, αλλά θα είναι τουλάχιστον λίστες πλέον και όχι απλά ένα μεγάλο string το καθένα. Το επόμενο βήμα είναι να τα κάνω lines. Τώρα, γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω ένα κολπάκι, το οποίο όμως μας απλοποιεί πολύ τον κώδικα, το οποίο είναι το εξή. Ωραία. Τι κάνει τώρα αυτός ο κώδικας, γιατί φαίνεται λίγο περίεργος. Πρώτα, ας πούμε εσωτερικά. Ε, το map σημαίνει ότι θα κάνει map αυτή τη συνάρτηση σε αυτό το δεδομένο. Ε, αυτό το δεδομένο επειδή είναι μια λίστα σημαίνει ότι θα, το, θα κάνει, ε, θα εφαρμόσει αυτή τη συνάρτηση σε κάθε αντικείμενο αυτής της λίστας. Ε, τι σημαίνει αυτό; ότι για κάθε αντικείμενο θα πάει και θα κάνει int του αντικειμένου. Ουσιαστικά θα μου μετατρέψει κάθε string σε int. Και μετά αυτό όμω το θέλω στη μορφή μια λίστα εν τέλει. Άρα εφαρμόζω τη συνάρτηση list πάνω από όλο αυτό. Και πλέον το αντικείμενό μου θα είναι απλά μια λίστα με integers. Για να δείτε τι κάνει αυτό ακριβώ, α κάνουμε μερικά print πριν και μετά. Οπότε αυτό θα είναι το print, αυτό θα είναι το ενδιάμεσο και τέλος θα είναι το μετά ωραία για να δούμε τι κάνει αυτό Ο, μας έριξε πολλά πράγματα λοιπόν βλέπουμε ότι ξεκινάμε με αυτό με αυτό που είχαμε πριν μετά μας το κάνει λίστες βλέπετε ότι ας πούμε εδώ έκανε το πρώτο λίστα και όλα μέσα είναι ε, strings επειδή έχουν εισαγωγικά γύρω γύρω. Και βλέπετε ότι το επόμενο βήμα είναι κάθε string να το κάνει integer. Και πλέον λοιπόν εδώ τελικά έχουμε μία λίστα η οποία έχει integers και εκφράζει μία γραμμή μα η οποία είναι ακριβώ αυτό που θέλουμε. Και προφανώ μετά το κάνει για όλα τα αντικείμενα. Ε, σου κάνουμε τα print. Μάλλον από εδώ και ε, από εδώ. Και αυτό που θέλω να δείξω τώρα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ απλά α πούμε 00 0 και να πάρουμε αυτό που είναι στην ε, πρώτη θέση. Δηλαδή, εδώ. Άμα κάνω μετά 0, 1, θα πάρω αυτό που είναι στη δεύτερη θέση, το 36 δηλαδή. Η πρώτη παράμετρο είναι η γραμμή, και η δεύτερη παράμετρο είναι η στήλη. Οπότε, γραμμή 0, πρώτη γραμμή, στήλη 1, δεύτερη στήλη μπαμ και έχω 36 κατευθείαν στο terminal και γι' αυτό ήθελα να το κόψω έτσι αυτό για να μπορώ μετά να το χρησιμοποιήσω ως πίνακα. Αυτό λοιπόν ήταν το parsing ε, και στο επόμενο βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο του Dijkstra πάνω σε αυτό για να μπορέσουμε μετά να δείξουμε τα paths και τα κόστη τους. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Καλή συνέχεια!